Στην εκπομπή τον κύριο Αναστάσιο Ντούρο, είναι διευθυντής της Αγιορείτικης Εστίας. Είναι λογικό το καλοκαίρι να επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε πολιτιστικά θέματα και η Αγιορείτικη Εστία κάνει και αυτή πρεμιέρα με μία έκθεση αμέσως μετά βεβαίως τα lockdown και την πανδημία η οποία έχει αλλάξει σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο. Κύριε Ντούρο, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα κύριε Κουγιουμτζόπουλε, χαίρομαι πολύ για τη συνομιλία μας. Είναι η πρώτη φορά που η Αγιορείτικη Εστία πραγματοποιεί έκθεση μετά τα lockdown και την πανδημία, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Είναι η πρώτη μετα-COVID έκθεση και εκδήλωση γενικότερα της Αγιορείτικης Εστίας, η οποία όμως προετοιμάστηκε μέσω της πανδημίας, όταν είχαμε ακόμα πανδημία. Αλλά επειδή έπρεπε να μείνουμε ενεργοί, είχαμε πάρει την απόφαση, παρότι δεν γνωρίζαμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Είχαμε πάρει την απόφαση, ενημερώσαμε τους εικαστικούς και έτσι ξεκίνησε η προσπάθεια για την ομαδική εικαστική έκθεση που έχουμε εγκαινιάσαμε πριν από λίγες μέρες. Το θέμα της? Λοιπόν, το θέμα αφορά τους νεομάρτυρες. Είναι, να πούμε ότι είναι μια έκθεση η οποία εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα της Αγιορείτικης Εστίας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Έχουμε ετοιμάσει ένα μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων και μέσα σε αυτό είναι και η πρώτη η έκθεση αυτή, η οποία είναι αφιερωμένη στους νεομάρτυρες, γιατί ξέρετε ότι οι ήρωες του 1821 δεν ήταν μόνο οι ήρωες που γνωρίζαμε, που έχουμε γνωρίσει όλοι, αλλά είναι και οι αφανείς ήρωες, είναι νεομάρτυρες οι οποίοι έδωσαν κυριολεκτικά έδωσαν τη ζωή τους για υπέρ της πατρίδος, της πίστης και της πατρίδος. Έτσι λοιπόν στην ομαδική εικαστική έκθεση παρουσιάζονται 57 νεομάρτυρες από 26 εικαστικούς και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που έχουμε πολύ σημαντικά έργα που έχουν να κάνουν με τους βίους αυτών των αφανών ηρώων. Είναι και διδακτική παράλληλα η συγκεκριμένη προσπάθεια. Έχει και πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα η έκθεσή μας ασφαλώς, γιατί ταυτόχρονα μέσα στην έκθεση ο κόσμος μπορεί να διαβάσει και τα συναξάρια τους βίους των Αγίων για να πάρει μια εικόνα πώς αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν την ζωή τους για τον αγώνα, για την πίστη τους κτλ. Επίσης, να πούμε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί για πρώτη φορά έχουμε προσαρμόσει ένα σύστημα με κωδικό QR. Οπότε ο κάθε επισκέπτης μπορεί να σαρώνει, να σκανάρει με το κινητό του τηλέφωνο τον κωδικό και να μαθαίνει όλες τις πληροφορίες του έργου, του βίου, του Αγίου και να μπορεί να τα ακούει κιόλας. Είναι κάτι το οποίο είναι ένας όμορφος τρόπος, ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, να παρακολουθούν το έργο που βλέπουν μπροστά τους. Μάλιστα. Πόσο δύσκολο ήταν εν μέσω πανδημίας 26 εικαστικοί να δημιουργήσουν 57 έργα και όλοι μαζί να συνεννοηθούν, θα πω εγώ, δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη αυτή η λέξη, για να έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε τώρα? Δεν ήταν πολύ εύκολο. Να συντονιστούν καλύτερα. Νομίζω ότι είναι καλύτερη λέξη το να συντονιστούν από το να συνεννοηθούν. Ναι, δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά δεν ήταν και πολύ δύσκολο. Όλος ο συντονισμός έγινε από την Αγιορείτικη Εστία, από εδώ. Εμείς συνεργαζόμασταν με τον κάθε ένα από τους καλλιτέχνες. Τους αφήσαμε ελεύθερο το περιθώριο για να αποφασίσουν ποιο συγκεκριμένο Άγιο θέλαν να παρουσιάσουν. Δεν τους είπαμε εμείς ποιον Άγιο να παρουσιάσουν, ποιον Άγιο να ζωγραφίσουν. Όπως επίσης τους αφήσαμε και ελεύθερο τον αριθμό των έργων που θα παρουσιάσουν. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η έκθεση, η ομαδική εικαστική έκθεση έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μπορούμε να δούμε διαφορετικές τεχνοτροπίες που παρουσιάζονται μέσα στην έκθεση. Μπορούμε να δούμε από έργα ναΐβ ζωγραφικής, μπορούμε να δούμε έργα από κλασικής βυζαντινής ζωγραφικής και να καταλήξουμε σε έργα ψηφιακής ζωγραφικής πλέον που κάποιοι ζωγράφοι έχουν στη διάθεσή τους και μπορούν να κάνουν έργα ψηφιακής ζωγραφικής τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ο επισκέπτης που θα τα δει νομίζω πως θα τα χάρει πάρα πολύ. Μάλιστα. Κύριε Ντούρο, δώστε μας λίγο τις λεπτομέρειες. Πώς ερχόμαστε, ποιες μέρες, αν υπάρχει εισιτήριο για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ακόμα έτσι με τα μέτρα και θέλουν λίγο να είναι προσεκτικοί. Τι θα πρέπει να προσέχουν, αν θα πρέπει να προσέχουν κάτι?
Λοιπόν, η έκθεση βρίσκεται στο κτίριο, η παλιά κλινική Νεδέλφου που είναι γνωστή για τους Θεσσαλονικείς. Είναι το κτίριο της Αγιορτικής Εστία. Βρισκόμαστε στην οδό Εγνατίας 109. Στον πρώτο όροφο είναι ο εκθεσιακός χώρος. Εννοείται ότι τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένος αριθμό ατόμων που μπαίνει μέσα στην έκθεση. 10 άτομα κάθε φορά πρέπει να βρίσκονται μέχρι το ανώτερο 10 άτομα στον εκθεσιακό χώρο. Δεν χρειάζεται να κλείσει κάποια θέση, δεν υπάρχει εισιτήριο, η έκθεσή μας είναι ελεύθερη, είναι δωρεάν είσοδος και περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει και να χαρεί μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση, η οποία νομίζω όμως ότι ο κάθε επισκέπτης φεύγοντας από την έκθεση θα έχει προσλάβει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Εγώ Ντούρο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.